Όταν πήρα στα χέρια μου ένα έγγραφο, ένα σαν δελτίο με κίνημα κατεπήγον, με την δική σας την υπογραφή που λέει «Μήπως ήρθε η ώρα γενικού κινήματος και ξεσηκωμού μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ώστε να πατήσουμε εδώ και τώρα αλλαγή και του ελλιπούς συντάγματος, αλλά και αλλαγή γραμμών κατευθύνσεων για να μην καταστρέφονται κλπ. Κλπ. Κλπ.» Ξέρετε, εντυπωσιάστηκα. Επιτρέψτε να πω τη φράση που ένας άνθρωπος που έχει φορέσει τα ράσα δεκαετίες τώρα ξαφνικά μπαίνει σε ένα κίνημα πολιτών και πρωτοστατεί. Τερένς, θα σου πω κατευθείαν, εάν η Εκκλησία δεν πρωτοστατεί όταν ο λαός υποφέρει, δοκιμάζεται και πεινάει, η Εκκλησία δεν είναι άξια της αποστολής της. Επομένως, κάθε ιερέας, κάθε κληρικός, για να είναι εντάξει με την αποστολή του, πρέπει να είναι αυτός που θα αγκαλιάσει το λαό, που θα θυσιάσει και το εγώ του, που θα διακονίσει το λαό, όπως η κεφαλή ο Χριστός. Ο Χριστός συγκακουχείτο και συνέπασχε με το λαό κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό εμπλοκή όμως με στα πολιτικά δρόμενα πράγματα για τα οποία έχει κατηγορηθεί πολλές φορές η Εκκλησία και κυρίως την εποχή του Μακαριστού Χριστόδουλου. Μέγα λάθος υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποστηρίζω εγώ Φερρυππίν ένα κόμμα ή τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ή δεν ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υποστηρίζω το δίκαιο, το λαό που πεινάει, που βγαίνω και ελέγχω εξίσου τη Νέα Δημοκρατία, εξίσου και το Πασόκ και όποιος είναι στην κυβέρνηση, την ώρα που αδικεί το λαό, την ώρα που στερεί το λαό, την ώρα που καταπατάει τα δικαιώματα του λαού. Και επομένως αυτό, εάν δεν το κάνω, είμαι ένοχος. Ενώ σαν Εκκλησία, σαν ποιμένας, φροντίζω όπως ο Χριστός. Το πρώτο θαύμα, Τέρενς, το έκανε στο γάμο. Και όταν πεινούσε ο λαός, τον έθρεψε με πεντακίς χιλίους. Λέει, άνδρας ευλόγησε τους άρτους, τους εχθείς. Επομένως, να, ρεαλιστής. Το φαΐ και το ψωμί τους το ευλόγησε. Τα κρασά τους τα ευλόγησε. Όλα. Όταν είμαι σωστός ποιμένας, πρωτοστατώ. Και αν έγραψα αυτό το κείμενο, το έγραψα γιατί σε πληροφορότενες ότι ουρά περνάει κάθε μέρα και μου λέει, πατέρα Τιμόθε, έστω και 5 ευρώ δώστε μου, πεινάω. Και δεν είναι ένας και δύο. Έρχονται άνθρωποι που ήταν μέχρι χθες σε μια δουλειά, τους απέλυσαν. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι πεινάνε. Και όταν βλέπω, ανεξάρτητα του, με περνάει η ιδέα με ένα για κόμμα, δεν με ενδιαφέρει το κόμμα, πεινάει ο λαός. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλους και στους κομματάρχες και σε όλους. Θα μαζευτούμε το λιγότερο 1 εκατομμύριο στην πλατεία Συντάγματος, 500.000 στη Θεσσαλονίκη, ανά 50.000 στις μεγάλες πόλεις και θα πετήσουμε τουλάχιστον για 3 χρόνια, όπως γράφω και σε ένα μου έργο το οποίο κατά σύμπτωση το βλέπω εδώ μπροστά μου, πώς να ξεπερνάμε τις κρίσεις. Προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας που μου απήντησε, με συνεχάρη, του κάνω έκκληση και κάνω έκκληση σε όλους να αλλάξει το Σύνταγμα, να σταματήσει αυτή η κομπίνα που γίνεται, να κλέβουν, να κάνουν και να αθωώνονται στο τέλος επειδή είναι βουλευτές ή υπουργοί, από τον ανώτατο άρχοντα μέχρι τον τελευταίο πολίτη, εντός αγωγικών τελευταίος, για τελευταίος δεν είναι κανένας, να φυλακίζεται αμέσως. Και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός του Πασόκ και ακόμα και ο πρόεδρος της ελληνικής πολιτείας. Μόνο με αυτή την ισονομία, με αυτή την δικαιοσύνη, ο λαός θα ηρεμήσει και κατόπιν αυτών, αν βρεθούν τουλάχιστον, λέω, από 3 έως 5 χρόνια, αδιάβητες προσωπικότητες να κυβερνήσουν, να κάνουν κάθαρση, να τιμωρήσουν υποδειγματικά αυτούς που έφαγαν από το χρηματιστήριο μέχρι σήμερα τα λεφτά, να μην τα ρίχνουν το μπαλάκι το ένα στον άλλον, να σταματήσουν τις φιερίες οι πολιτικοί, να μπουν πρώτοι. Και θα πω και τούτο. Ποιες θυσίες έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι υπουργοί? Μόνο στα λόγια. Και ακολουθίες υπάρχουν και όλα τους τα έχουν και όλα και όλα και όλα. Επομένως, εάν δεν γίνει αλλαγή του συντάγματος, ισονομία, δεν γίνει αληθινή δημοκρατία και δεν έχουμε ηγέτες υποδειγματικούς να θυσιάζονται για το λαό, χαθήκαμε, Τέρενς. Γι' αυτό λέω, τουλάχιστον 3 έως 5 χρόνια κυβέρνηση από προσωπικότητες, κάθαρση, υποδειγματική τιμωρία, αλλαγή συντάγματος και καινούργια πορεία για την Ελλάδα. Αυτό το νιώθω, το ζω.
παρότι επέρασα από εκτελεστικά αποσπάσματα και τη γλίτωσα χάρη του Ομήρου, πείνα και δυστυχία, επακολουθεί ο εμφύλιος, γι' αυτό λέω τη σειρά, επακολουθεί η Χούντα, τα έζησα όλα αυτά τραγικά. Σου λέω λοιπόν, Τέρενς, από τότε, από την πρώτη στιγμή που νεαρός όν ακόμη εφυλακίστηκα από τους Ιταλούς, μετά διώχτηκα από τους Γερμανούς επειδή ήμουν στην Επών και τα λοιπά, σήμερα είναι η τραγικότερη περίοδος της Ελλάδος. Σήμερα συγκλονίζομαι και κλαίω απείρως περισσότερο από ότι στην κατοχή, από ότι στη Χούντα. Γιατί σήμερα είμαστε σε ολέθρια κατάσταση από πάσης πλευράς. Δεν βρίσκεις που λέμε ίσο τόπο να σταθείς. Δεν βρίσκεις γερό σανίδι να κουμπίσεις. Σαπίλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί, κλεψά από εκεί, λαμόγια από εδώ, από εκεί. Πού θα το πάμε? Κάνω και μια έκκληση από αυτή τη στιγμή. Τα κανάλια να πρωτοστατήσουν, αν έχουν συνείδηση στοιχειώδη. Να μαζευτούμε, θα το πω και πάλιν και πάλιν. 1 εκατομμύριο τουλάχιστον μετά το Πάσχα. Στην Αθήνα. 50 εκατομμύριο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις 50 και 100.000 να γίνει αυτό. Και να διαλέξουμε 10 προσωπικότητες. Τον πρόεδρο, ξέρω εγώ, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρήμου. Αδιάβλητες. Κάνει και ο Θεοδωράκης, κάνει και άλλοι αξιέπαινοι. Είναι ο Κασιμάτης. Όλοι αυτοί είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Και τους ξέρω και είναι. Αλλά δεν ονοματίζω εγώ. 10 αδιάβλητοι άνθρωποι να αλλάξει, να διοικήσουν, να γίνει κάθαρση, νέο σύνταγμα για να πάμε μπροστά. Αυτό είναι το δικό μου το αίτημα, ο πόθος, γι' αυτό έγραψα και αυτό το κείμενο που έλαβες. Θα ήθελα να σταθώ για λίγο επίσης επάνω στο θέμα αυτό, το κατεπήγον κίνημα. Λέτε ότι τελικά όλα αυτά, δηλαδή τα πράγματα, τυραννικότητα, φαυλοκρατία, εξουσιαστικότητα, προκλητική ανισότητα, οδηγούν, μάλλον εξωθενώνουν και δίκαια αγανακτεί και εξηγείρεται ο λαός με διάφορους τρόπους με σκοπό να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά μέσα σε αυτά τα πράγματα που καταγράφονται αυτό το τελευταίο καιρό είναι και η διάθεση που έχει ο κόσμος της αυτοδικίας πια. Δηλαδή να βγω στο δρόμο περίπου με το όπλο, να τους βρω να τους ρίξω αυγά, να βρω να τους χτυπήσω. Αυτό δεν δημιουργεί πια μια επικινδυνότητα η οποία μπορεί να μας φέρει σε μια κοινωνική σύγκρουση άνευ προηγουμένου? Και είχα 2 πιστόλια και έλεγα να σκοτώσω κάθε ένα κάθαρμα ταγματασφαλίτη και όποιον έρχεται να μου πάρει την ελευθερία και το ψωμί. Με φύλαξε ο Θεός, επειδή δεν είχα σκοπό βέβαια να γίνω παπάς, αλλά ήρθαν τα πράγματα. Άμα είχα σκοτώσει δεν θα μπορούσα. Δεν σκότωσα. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Θα είχα σκοτώσει, αλλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία να σκοτώσω. Και τελικά είδα ότι το μεγαλύτερο όπλο είναι η πένα. Πέταξα τα πιστόλια και όμως δεν θα αδικήσω και θα δικαιολογήσω απόλυτα, και όταν φτάσουμε στην απελπισία και δω ανθρώπους όχι με 1 με 2 πιστόλια να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, το ψωμί τους και την ελευθερία τους. Αλλά για να μην φτάσουμε εκεί, γι' αυτό ειδοποιώ, για να μην φτάσουμε, Τένες, που σου λέω, 2 πιστόλια, όχι 1, είχα τότε. Και δικαιολόγω κάθε έναν όταν φτάνει να πεινάει, να καταστρέφεται ο άνθρωπος, θα γίνει. Για να μην γίνει αυτό, το ξαναλέω, να προλάβουμε. Να φτάσουμε στο μετά το Πάσχα αμέσως, θα έλεγα, μέσα στο Μάη, το πολύ μέχρι τον Ιούνιο, να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξουν τα πάντα, να αλλάξει το Σύνταγμα, για να μην φτάσουμε σε αυτό που είπες. Θα το ξαναπώ, να πάρουμε χειροβομβίδες, αυτόν, αρκεί όμως θα φτάσουμε. Γιατί που λέμε η πείνα δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε, όταν πεινάς, λέει, τρελάθηκε από την πείνα. Στο Μεσολόγγι φάγανε τα παιδιά τους. Η πείνα, Τέρενς, είναι το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, πατέρα, υπάρχει μια απίστευτη αξιοπρέπεια στον Έλληνα, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο ότι το έχω βιώσει. Μέχρι όρες ένα σημείο, Τέρενς. Κοιτάξτε. Άμα έχει 3 παιδιά και πεινάνε, ναι, θα βγεις έξω. Θα πω τώρα πάλι περιστατικό, με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι, μας ακούτε περίφημα. Έμπαινα μέσα στην κατοχή και βούταγα φραντζόλα, όπου να ήταν έστω και αν μου κόβανε το χέρι. Βούταγα ψωμί, όταν είχα τρελαθεί από την πείνα, και βούταγα για να φάω. Σε τέτοια κατάσταση και σκοτώνεις και τρελαίνεσαι. Πάντως, δεν έχεις λογική. Πρέπει να σας πω ότι πρωί ήταν,
ένας κύριος με κουστούμι, γύρω στα 45 με 50, μου λέει καλημέρα σας. Προφανώς και με αναγνώρισε. Μου λέει, δεν θέλω λεφτά. Μην νομίζετε ότι πάνω πάρω τα λεφτά σας. Αλλά μήπως μπορεί να πάτε στο φούρνο απέναντι να μου κόψετε μισή φρατζόλα ψωμί. Αυτό να αγοράσετε και να μου το δώσετε, γιατί δεν έχω να φάω. Συγκλονίστηκα. Σας διαβεβαίω ότι αυτό με κυνηγάει εμένα μέσα μου. Εάν δεν το κάνατε, λέω, εσείς καλά κάνατε. Άλλος μπορούσε να μην το κάνει, δεν είχε. Αυτός λοιπόν. Να του δώσω χρήματα, μου λέει όχι, το ψωμί. Αυτός λοιπόν, ναι, ήταν αξιοπρεπής. Ναι. Αυτός όμως ο αξιοπρεπής δεν μπορούσε να ανταποκριθείτε εσείς. Μία, δύο, τρεις και είχε τρία παιδιά. Τι θα κάνει. Οπωσδήποτε θα πήγαινε ή να ληστέψει ή να σκοτώσει. Θέλω να κλείσω το θέμα του το κίνημα κατεπήγων. Εάν σας πούνε, όπως ο Μίξο Δωράκης είναι επικεφαλής της Πίθας. Ναι, το ξέρω. Και το συγχαίρω. Εάν σας λέγανε να. Και του στείλα το μήνυμα, το γραπτό. Α, ναι. Ναι, δεν δε μιλήσατε στο τηλέφωνο, δεν έχετε κάνει κάποια επαφή. Γιατί ξέρετε κάτι, αισθάνομαι ότι είναι πολλές σκόρπιες πια οι ομάδες, οι οποίες αν δεν μπουν μέσα σε ένα συντονισμό, χάνονται αυτοί οι πυρήνες. Το ράφημα αυτό που κάνει, συντελείς. Αν το κάνουμε, να ακούσει ένα συντονισμό θέλει. Ακριβώς. Απλά να ρωτιέμαι, εσύ. Εσύ μπορεί να το κάνει. Όχι, άκουσα. Το κάνεις αυτή τη στιγμή σε ένα δημόσιο πρόσωπο. Εσύ έχεις χρόνια, έχεις ένα κύρος και εσύ τεράστιο μέσα στον δημοσιογραφικό χώρο και έτσι που λέμε ακομμάτιστα. Παιδιά να μαζευτούμε όλοι. Και την ημέρα εκείνη, εάν συγκληθεί στο Σύνταγμα και είναι 1 εκατομμύριο λαού έξω από κόμματα και από κόμματα, να είναι και ο Αρχιεπίσκοπος. Να είναι και η Εκκλησία παρούσα. Και η Εκκλησία, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Και να απευθύνει λόγο όχι κομματικό προς Θεού. Λόγο ποιμαντικό, λόγο χριστοκεντρικό, λόγο αληθινό για τη σωτηρία του γένους. Διότι δεν θα κάνει, δεν θα βοηθήσει ούτε τον Σαμαρά, ούτε τον Παπανδρέου, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την Παπαρίγα. Θα βοηθήσει, πρόσεξε Τέρεν, το λαό και την ιστορία του γένους. Να βγει και ο Αρχιεπίσκοπος την ημέρα εκείνη. Και προσωπικότητες και θα μιλήσουν τελείως ακομμάτιστα για τη σωτηρία του γένους, τη σωτηρία των θεσμών, για την ιστορία μας και προπαντός, πρώτα απ' όλα, να φάει ο λαός ένα κομμάτι ψωμί με δικαιοσύνη, με εργασία και με όραμα. Το προειδοποιώ, αν θέλει. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι αρχηγοί των κομμάτων, κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, ας προλάβουμε να μην γίνουμε ούτε Αργεντινοί, ούτε Λιβύοι, ούτε Συρία, ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Να γίνουμε άνθρωποι προτού φτάσουμε να είμαστε απάνθρωποι. Εδώ και τώρα, Μάιο το πολύ Ιούνιο, να έχουν γίνει όλα αυτά, να έχουν αλλάξει τα πάντα και με αδιάβητες προσωπικότητες. Μάλιστα. Το λιγότερο 3 χρόνια να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλιώς, δυστυχώς, βλέπω μονάχα ζωφερά, θλιβερά και τραγικά γεγονότα να εξελίσσονται. Απλά αναλογίζομαι τι είναι αυτό που θα κάνει τον Έλληνα να σηκωθεί από τον καναπέ του, γιατί εμείς το παλεύουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι τόσο θέλουν, ένα σπινθήρα θέλουν για να βγουν στον δρόμο ειρηνικά, στα πλαίσια της δημοκρατίας. Το έχει πει αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Έτσι, διότι ξέρετε τι μου είπανε, με πιάνει ένας φίλος μου και μου λέει, μιλάς και πολλά από το κανάλι. Διότι μπορούν να σε κατηγορήσουν ότι υποκινείς σε κίνημα και σε στάση και δεν ξέρω και τι άλλο και μην βρεθείς μπλεγμένος. Λέω εγώ μπλεγμένος απολύτερα θα βρεθώ, αλλά το να λέω στον κόσμο ότι κάποια ώρα πρέπει να φύγουμε από τη βολή μας και να βγούμε στους δρόμους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα το είπατε εσείς, το είπε ο Μίκης, το λένε κι άλλοι. Δεν βλέπω τη διάθεση. Μετά το Πάσχα όμως, εντός του Μαΐου. Μάλιστα. Πριν φύγει ο κόσμος, πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Κάνουμε προγραμματισμούς τέτοιους για να ακούσει ο κόσμος ότι πλέον οι καθηγητοί, οι πνευματικοί, οι ακαδημαϊκοί ξεσηκώνονται. Βλέπουμε τώρα και ανθρώπους από την Εκκλησία, βλέπουμε και δημιουργικούς ανθρώπους όπως ο Μίκης. Είμαστε ίσως σε έναν καλό δρόμο. Αλλά δημοσιογραφικά παλεύουμε πολύ λίγοι άνθρωποι. Αλλά θα σου πω κάτι που το έχω γράψει και πει. Καμία προσπάθεια δεν ισούται με το μηδέν. Επομένως και ένας να μείνει αληθινός, όπως έλεγε ο Δραγούμης, που μιλάει τα ελληνικά σωστά, και εγώ θα πω έστω και ένας δημοσιογράφος και ένας παπάς και ένας και μια προσωπικότητα, η Ελλάδα θα σωθεί.